έλα φίλε. Καλή σεζόν να έχουμε. Να είσαι καλά. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα στον Νίκο από τα Γεννησιά. Ναι. Νίκο, πριν μερικά χρόνια, όταν είχε ξεσπάσει αυτή η μεγάλη κόντρα μεταξύ του Τζόρνταν και του Δαυτόπουλου, ο κ. Δαυτόπουλος σε μια κρίση ειλικρίνειας είχε κατηγορήσει εσάς ότι βάσατε διαβάλαματα και του ανέψατε ότι δεν ήταν σωστή η κλήρωση του Τζόρνταν και ήταν συστημένη. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι διαμαρτυρήθηκαν στον Νίκο από τα Γιαννιτσά πολλοί και ο Νίκος μου την είπε, λέει, γιατί και ο Νίκος είναι ευθύς. Εκεί πάνω έγινε η ιστορία, γιατί μου έλεγε ο Νίκος, πηγαίνω λέει και μου λένε αυτό το πράγμα. Αυτό μου είπε ο Νίκος από τα Γιάννητσα και έτσι ξεκίνησε η φασαρία. Ναι, θέλουμε να ακούσουμε την άποψη του Νίκου όμως. Ναι, ναι, ευκαιρία. Αυτό, δεν αυτό έχει ανακαθεί από τώρα αυτό το θέμα. Ναι. Ο Τζόρνταν, αυτό είναι μια παλιά ιστορία την οποία δεν ξέρω για πόσα χρόνια ακόμα θα υπάρχει στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Ο Τζόρνταν του κλέψαν ένα αυτοκίνητο. Ναι. Εμείς για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε τον Τζόρνταν, κάναμε μια λαχιοφόρο αγορά σε όλη τη Μακεδονία. Πηγαίναμε σε κάποιες καφετέρειες και τα λοιπά. Μαζεύτηκαν κάποια χρήματα. Ναι. Τα πήρε ο Τζόρνταν για να αγοράσει το καινούργιο του αυτοκίνητο. Βέβαια, ωραία, υπήρχε και μια ανταποδοτικότητα στο λαχνό ότι θα κληρωνόταν ένα μηχανάκι. Ωραία. Όταν περάσανε τα χρόνια, τότε, τα χρόνια δηλαδή λέγοντας οι μήνες και τα λοιπά, ο καιρός δηλαδή, δεν ακούστηκε για κάποια κλήρωση ότι έχει συμβεί και ο Ραπτόπουλος μου είπε ότι ο Τζόρνταν τα έφαγε τα λεφτά. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, επειδή το είπε στο ραδιόφωνο αυτό το πράγμα, το ακούσανε κάποιοι γύρω-γύρω και μου τη λέγανε εμένα, ρε εσύ τι έγινε με εκείνα τα λεφτά, με εκείνη την κλήρωση και τα λοιπά, τα άφαγε τα λεφτά ο Τζόρνταν στα κουμάρια και τα λοιπά. Και το πιάνω τον Ραπτόπουλο από το γιακά και του λέω, ρε εσύ, αυτό ακούγεται στην επαρχία, τρελαθήκατε, τι κάνατε με τα λεφτά. Τη γνώμη σου θέλουμε. Αυτό. Εσύ γνωρίζεις ότι κάποιος σχέδιο... Ήθελα να διασφαλίσω την αιρεότητα του Τζόρνταν και την αιρεότητα του Κωστή για κάτι το οποίο έγινε και φυσικά και τη δικιά μου. Γιατί όλοι βοηθήσαμε τον Τζόρνταν, έτσι. Ναι, η κλήρωση έγινε, ξέρεις κάποιον να κέρδισε το μηχανάκι. Αυτό η κλήρωση έγινε μέσω λαχιοφόρου αγοράς από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου και κατά πάσα πιθανότητα ο αριθμός έπεσε σε λαχεία τα οποία δεν είχαν πουληθεί. Εγώ δηλαδή αυτό ξέρω τουλάχιστον. Αν ξέρει κάτι όλο Κώστας, δεν ξέρω. Αυτό έγινε. Εσύ είχες πάρει λαχμούς τότε. Πήραμε όλοι. Πώς. Βέβαια. Και εγώ πήρα. Εγώ πουλούσα και πήγα να πουλήσω κιόλας. Το λάθος ήταν για μένα 100% το ότι δεν αναφέρθηκε ότι έγινε η κλήρωση και δεν κέρδισε κανένας. Στην κλήρωση για πάνω στο λαχμό. Μετά η φαλακρή μου εδώ πέρα και άρεσα λέει τα δικά της. Φύγε, στην Τρικαδόρε. Πρώτη μέρα κλείσε, επόμενη γραμμή. Σταμάτα. Μην το πάμε τώρα στο μηχανάκι. Πάνω στο λαχείο έγραφε για την κλήρωση. Φαγώθηκαν τόσο μηχανάκι από τότε. Τι λες, ρε! Ήρθε άλλος με τα ψάρια στην επανομή σήμερα και κάνει κλήρωση ψάρια. Σε μένα βρήκα να πούσει τη δουλειά. Φύγε από εδώ. Αλλάζει, λέει, μέτωχο, άλλες ράπ, λένε από αρχίδια, αρχίδια. Και ούτε πρόκειται να πω, φίλε, του γκόγκ. Τι γίνεται τώρα, γιατί ακούγεται έτσι. Κλείστον, 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 επόμενος, όποιος είμαι. Κλείστον, πάμε άλλον. Λοιπόν, πάμε επόμενος, ναι. Γεια σας, καλησπέρα. Χαίρετε. Συγγνώμη, η σφαγή για Παναθηναϊκό για τα 9 λεπτά. Για τα 9 λεπτά. Θα μιλήσω μια ώρα, περιμένω. Για τα 9 λεπτά είναι η σφαγή, μάλιστα. Πάμε παρακαλώ, λέει. Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Εσείς οι δύο είστε πάω εκεί πέρα. Ναι, πάω και είναι και οι δύο, ναι. Ναι, φίλε. Ραπτόπουλε, ήρθε στη Λέσχη και μιλούσαμε και έτρεμες. Τι είπε, ρε φίλε. Δεν άκουσα τι είπε. Ό,τι προλαβαίνει λέει κι αυτός. Το τηλέφωνο το ακούω λίγο βαθιά εγώ. Φύγε ρε μαλάκα, μη σε πω καμιά κουβέντα. Πάμε άλλη γραμμή. Για τα 9 λεπτά είναι σφαγή. Άντε μαλάκα. Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Εσείς οι δύο είστε πάω εκεί πέρα. Αυτή... Όχι, έχει ανοιχτό το YouTube. Όχι, αυτό είναι μαλάκα που έχει ανοιχτό το YouTube και έχει καθυστέρηση. Άλλο μαλάκα. Έλα, έλα, το κλείσα, το κλείσα. Μπράβο. Το κλείσα, το κλείσα. Πάμε. Καλησπέρα. Ναι. Ακούμε. Λοιπόν,
Έλα, Κώστας Παναθηναϊκός. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω τώρα για ποδόσφαιρο. Επειδή άκουσα να λέτε κάτι για την πλήρωση, θέλω και εγώ να συμμετέχω, γιατί δεν είχα καταλάβει τι είχε γίνει μέχρι τώρα. Είχα καταλάβει, ρε παιδί μου. Δεν κατάλαβα τι είναι το μηχανάκι. Και τώρα, εγώ ρε παιδί μου, έχω βοηθήσει σε κάποιους λαχιοφόρους, έχω αγοράσει και εγώ λαχνούς. Ποτέ δεν έχω δει κλήρωση να γίνεται με το λαϊκό λαχείο. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Και να μην... Έχεις δει εσύ σε κλήρωση. Ερώτηση, ναι. Έχεις δει εσύ σε κλήρωση να δίνεται δώρο που... 100 χρόνια τώρα. Μην το λες αυτό. Έχω δει σε κλήρωση. Εγώ δούλευα... Μην το λες. Άκουσε. Κάτσε. Εγώ δούλευα σε ένα γραφείο πρακτορείο μοντέλων. Τι έκανες εκεί ρε Μπούστη! Στο πρακτορείο μοντέλων. Κάτσε λίγο να μάθεις ρε, περίμενε. Πώς τα ξέρω εγώ τα γράμματα. Βορεινός λεγόταν αυτός. Παναγία. Τον κυνηγούσαν όλοι γιατί ήταν σαν τον Βέγκο ένας τύπος που ούτε τα κοινόχρηστα πλήρωνε, ο Βορεινός. Τέλος πάντων, γίνονται κάτι καλυστία τότε, δεκαετία 90. Και πηγαίναμε κάτι φουκαριάδες Ρωσίδες που δεν είχαν και άδεια παραμονής. Τις πηδάγαν οι χωροφύλακες για να τις έχουν στο... να μην τις απελάσουν. Τότε ήταν στη μόδα οι ασφαλίτες, γαμούσαν καλά οι ασφαλίτες. Ήταν και σε κάτι, πώς θα λένε, φρουτάδικα απ' έξω κάτι ασφαλίτες. Ωρε μάνα μου. Κατάλαβες. Πάει το κανάλι. Άντε ρε Κώστα, πες το ρε φίλε. Μας βγάλεις την ψυχή. Σταμάτας και ο κανάλι ρε. Η αστυνομική αυτή η μυστική ήταν και υπεύθυνη στα φρουτάδικα. Ήλεγε δηλαδή τότε, στη δεκαετία του 90, η αστυνομία, ήλεγε τα φρουτάδικα. Τι οχοχοχοχο. Όχι τίποτα. Θα σε έρθει να μου πει ότι δεν ήταν έτσι. Θα μας κάνει ντά. Εδώ σκοτώνει ντά άνθρωπος και δεν πάει φυλακή. Εμάς θα πιάσουν. Τέλος πάντων, πήγαμε στην Ξάνθη να κάνουμε κλήρωση πάλι μηχανάκι. Καλό μηχανάκι, σκούτερ καλό. Η νικήτρια του διαγωνισμού. Στείλουν μια κλήρωση αυτή εκεί πέρα. Βγάζουν μια αλήθωρη να πούμε εμείς ροδάπη, μια έτσι ήταν να πούμε. Τις δώσαν 5.000 δραχμές, 4.000. Την πήδηξε και κανένας εκεί, φουκαράς εκεί, ποιος δεν μπορούσε να πήδηξε αλλιώς. Και το μηχανάκι το πήρε αυτός που το κλήρωσε να πούμε. Έχεις δει εσύ ποτέ να κληρώνουν ψάρια και να πηγαίνει που θέλει να φάει κανείς ψάρι? Πιο πολλές πιθανότητες ήταν ο Ιησούς. Ωραία, άκουσε, τώρα. 500.000 κιλά στη δικιά μας κλήρωση. Κοίτα τα χάλια σου τώρα με σέντρα από φόρτωμα πήρε στο Λεβαδιακό να πούμε. Υποψία νοσάτο για νότα τώρα. Δύο ώρες μιλάω, σταμάτα λίγο. Πήρες τον πάντο βάζω στην ταχύτητα και στην ταχυδύναμη τώρα. Το μηχανάκι εσύ. Πάντως ρε. Πάντως ρε Πούστη, για ένα σε παραδέχομαι που μπορείς και λύνεις τις παρεξηγήσεις κατευθείαν. Ε βέβαια. Την έλυσες την παρεξήγηση τώρα. Την έλυσα. Τώρα την τακτοποίησες. Ωραία, άκουσε με λίγο να πω κάτι. Άκουσε με λίγο. Εγώ έχω δει λαχιοφόρο αγορά να γίνεται με ποδήλατα PC. Πάει ο άλλος αγοράζει ένα ποδήλατο 200 ευρώ, κάνει λαχιοφόρο, πουλάει 1000 ευρώ λαχνούς, πληρώνει το ποδήλατο, το κερδίζει κάποιος. Δεν έχω δει ποτέ λαχιοφόρο αγορά να γίνεται με την κλήρωση του λαϊκού. Γιατί το λαϊκό 15 στις 16 φορές κάνει jackpot. Άρα jackpot γίνεται το ρε λαϊκό φίλε, λαχείο, jackpot φίλε, δηλαδή για να το λαχιοφόρος, αλλά δεν πήρε κανείς το μηχανάκι. Για να δείξει ότι αυτό το πράγμα είναι... για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις και φανεί ότι είναι σικέτο παιχνίδι, πήρε όλα τα νούμερα και είπε ότι αριθμός θα βγει από το λαϊκό λαχείο τη συγκεκριμένη ημερομηνία, αυτό το νούμερο θα το κερδίσει και ο υποψήφιος που έχει το μηχανάκι. Έτυχε λοιπόν ο αριθμός αυτός να είναι σε λαχεία όταν έχουν πουληθεί. Τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή? Ναι ρε φίλε, μπορεί τα μισά λαχεία να μην είχαν πουληθεί του λαϊκού λαχείου. Όταν κάνεις μια λαχιοφόρο αγορά, έχεις σύλλους λαχνούς, τους πουλάς, όπως κάνανε πέντε στις κέντρες εκεί που δεν πήγε ραντόχρος που βρήκανε όλοι. Το λάθος που έγινε με τον Τζόρνταν, αν θέλετε να το θεωρήσουμε λάθος, θα έπρεπε να ξανακάνει την κλήρωση. Έπρεπε να μετρήσει τον κόλ του Γιαννιώτα, ρε Καριόλη. Να σου πω, εγώ θα μου λες για το μηχανάκι. Άμα γίνεται η λαϊκή κλήρωση, Καριόλη. Η Παέρα Ηρακλής ανακοίνωσε, λέει, και ασλαμά υπεύθυνο επικοινωνία. Η Μαρμίτα, στη Μαρμίτα 20 χρόνια τώρα, στον Ραπτόπουλο στη και στη Μαρμίτα την καινούργια και την παλιά, ποτέ δεν πήγε εκτός από έναν που έγινε πρόεδρος στον Ηρακλή. Ο Ηρακλειδέας, ο Ολλανδός, δεν υπήρχε πάρε δώσε
καλή σχέση μεταξύ παράγοντα και τηλεοπτικού παραγωγού στη Μαρμίτα. Ούτε γραφεία τύπου, ούτε τίποτα. Ούτε payroll. Και ο Ολλανδός όταν πήγε, σταμάτησε να έρχεται. Ο Ολλανδός όταν πήγε το παιδί, προς τιμή του, σταμάτησε να έρχεται. Επόμενη γραμμή. Χαίρετε. Μίλα, φίλε. Έλα, φίλε. Ναι. Τι λέει. Καλά. Καλά. Είσαι ό, και λέγες. Τι ωραία ξεκίνησε το πρωταθληματάκι. Τι ωραία παιχνιδάκια βλέπουμε. Φίλοι της Μαρμίτας, κατεβάστε τώρα και εσείς το ηλεκτρονικό πορτοφόλι Payzy της Κοσμοτέ από το link στην περιγραφή του βίντεο και στο pinned comment και υποφεληθείτε με 10 ευρώ στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι σας χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση κατάθεσης.